Σήμερα το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και πραγματικά θα παρουσιάσει μεταβολή ο καιρός από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχές αλλά και τις καταιγίδες που θα σημειωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαια από το βράδυ της Πέμπτης περιμένουμε και χιονοπτώσεις στα ορεινά κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή στην περιοχή Φλόρινας Καστοριάς αλλά και στα ορεινά της Πίνδου. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και για αύριο Παρασκευή θα κυμανθεί από 1 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή. Τα φαινόμενα σταδιακά περιμένουμε να εξασθενήσουν και από το Σαββατοκύριακο ο καιρός φαίνεται πως βελτιώνεται και πάλι. Θα δούμε και στο γράφημα που μας δίνει η ΕΜΗ στο μετεόγραμμα. Βλέπουμε ότι σταδιακά από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, της Πέμπτης, θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Κοζάνης, αλλά και γενικότερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία σημειώνει πτώση και χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι θα κοντέψει τους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Παρασκευή η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη νότιο-ανατολική και βέβαια και όπως είπαμε περιμένουμε να εκδηλωθούν και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ξημερώματα Παρασκευής δηλαδή, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, στο βόρειο και δυτικό τμήμα, περιοχή Φλόρινας, Καστοριάς δηλαδή και στην περιοχή των Γρεβενών και του Βοΐου, όπου και εκεί περιμένουμε να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις πάνω από τα 800 με 900 μέτρα. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και στη συνέχεια περιμένουμε και πάλι οι θερμοκρασίες να σημειώσουν άνοδο, βελτιώνεται ο καιρός, σημειώνει άνοδο οι θερμοκρασίες και θα φτάσουν μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας το Σάββατο και την Κυριακή.